για άλλο ένα μάτς, φάνηκε η αδικία απέναντι στον πρόσωπο του Περέιρα. Το φωνάζουμε μήνες ότι υπάρχει εμπάθεια μεταξύ του Ίβιτς και του Περέιρα. Και αυτό φάνηκε και στο σημερινό παιχνίδι. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει τον πλατιπόδι, τον Κουλούρη και τον άλλο το μεταψυχολογικά, τον Κλάους, επί 6 μήνες να μην μπορούν να βάλουν ένα γκολ με τόσα φορτώματα, τόσες επιθέσεις, τόσα χτυπήματα της μπάλας και να μένω Περέιρα έξω επειδή ο Περέιρα δεν συμμετείχε στο φάγωμα του Αναστασιάδη πριν από 2 χρόνια. Από τότε τον Περέιρα τον έχουν σταυρώσει σαν τον Αζωραίο πάνω στο σταυρό. Ο άνθρωπος έχει το ένας με έναν. Πρώτον. Δεύτερον. Έχει ευκαιρία στο σκοράρισμα και αν και είναι και κοντός, έχει καλύτερο κεφάλι και από τον Κλάους και από τον Κουλούρη. Αν και είναι και πιο κοντός, με πιο μέτρια σωματικά προσόντα. Λοιπόν, και μπορώ να σου πω άποβα ότι και σε 4-2-3-1 ως εξ αριστερά προτιμώ τον Περέιρα από ότι τον Μπέλκα. Και αυτός ο παίκτης δηλαδή στη μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ έχει τόσα πολύ λίγα λεπτά συμμετοχής και επιμένει στον Αθανασιάδη, επιμένει στον Κουλούρη. Αφού δεν μπορεί να βγει. Τραβιέται ο ΠΑΟΚ 70-30 κατοχή, τραβιέται με φορτώματα, τραβιέται ιστορίες και σήμερα τις μεγαλύτερες ευκαιρίες τις έκαναν ο Μάτος, ο Βαρέλα και καλά που μπήκε ο Περέιρα και κλείδωσε ο ΠΑΟΚ το μάτς. Άμα δεν έμπαινε δηλαδή ο Περέιρα, 10-11 θα ήμασταν 1-0, γίνει καμιά γιώμα, γίνει 1-1. Τραγωδία δηλαδή. Τραγωδία. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή τι να σου πω, ότι είναι τόσο καλό παιδί ο Περέιρα που δεν μιλάει. Άμα ήταν κανένας τσιόγλανος και είχε ας πούμε λίγο εγωισμό και τα λοιπά, έπρεπε να τον πιάσει τον ίδιο. Ρε κολοσέρβο να πούμε. Άχιλε. Κακοί άνθρωποι. Δηλαδή δεν με βάζεις μέσα. Για ποιο λόγο δεν με βάζεις μέσα. Δηλαδή ο Κλάους είναι καλύτερος από μένα. Δηλαδή ο Κουλούρης είναι καλύτερος από μένα. Όχι και με πετάει ένα τέταρτο. Και όσο παίρνει μέσα και τον πηδάει κανονικά τον ίδιο και τον εκθέτει, τον γουστάρουμε κι εμείς. Γιατί δεν γουστάρουμε την αδικία. Δεν γουστάρουμε να αξίζει και να μην παίζεις. Είναι άδικο. Είναι άδικο για τον Περέιρα και τους ξεβρακώνει. Ξεβρακώνει τον ίδιο και ξεβρακώνει όλο τον ΠΑΟΚ ο Περέιρα. Τους ξεβράκωσε. Τους διέλυσε. Τώρα για τον Λεβαδιακό, τι να σου πω. Εάν δεν πέσει ο Λεβαδιακός κατηγορία μαζί με τη Βέρεια ή τον Ηρακλή, ποιος θα πέσει. Η χειρότερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Τραγωδία. Δεν έπεσε και ο Μάντζιος σήμερα, ο οποίος δεν θα έκανε και τίποτα γιατί είναι αργός. Ο Γιακουμάκης καλός είναι, αλλά όχι για μεγάλα πράγματα. Η τετράδα της άμυνας είναι πολύ μέτρια. Πολύ μέτρια. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 35 κυκλινήθηκαν και οι τέσσερις παίκτες της άμυνας του Λεβαδιακού. Τώρα φωνάζει ο Λεβαδιακός για διαιτησίες. Εγώ με τη διαιτησία είμαι πολύ αυστηρός. Είναι κίτρινη κάρτα δεύτερη του Μεντή. Πάει και πέφτει σαν το ταγάρι πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Ποιος τον φταίει. Δηλαδή τι, πούμε ότι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ επειδή ας πούμε βρήκε και ο άλλος με 10 παίκτες. Ας πρόσεχε τα μαρκαρίσματά του. Αυτή η μαρσαβουλτισμή με τις διαιτησίες πρέπει να γίνει κάτι πολύ χοντρό εγώ για να μιλήσω. Αυτά τα νέα.